Αγαπητέ Νικήτα, νομίζω ότι μας έχει χτυπήσει ήδη τα μπανάκι αυτή την περίοδο τα κρούσματα τα οποία είχαμε. Εμείς έχουμε πει ότι ξεκινήσαμε μια διαδικασία για να δούμε πώς θα επιλύσουμε σιγά σιγά το πρόβλημα. Αναμένουμε τη συνάντηση από τον Υπουργό Εσωτερικών, όπου θα τη ζητήσουμε αλλαγή της νομοθεσίας, αυστηρότερες ποινές για τις παραβάτες που κουνούν αλκοόλ σε ανήλικους, αλλά και ελέγχους συχνότερους για να καταγγέλλονται αυτοί οι οποίοι παρανομούν. Έχουμε στα χέρια μας την έρευνα που έγινε για την αρχή αντιμετώπισης εξαρτήσεων, που λέει ότι σε επισκέψεις που έγιναν μόνο το 5% κύλησαν τα σπόρια από τα παιδιά για το αν θα πουλήσει αυτό ή όχι. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε με δράσεις με τη σχολή γονέων, των παιδαγωγικών Ινστιτούτων και των Υπουργείων Παιδείας για να δούμε τη μια σχολική χρονιά τι προγράμματα θα βάλουμε για να βοηθήσουν οι μαθητές και παιδιά. Ένα λεπτό, αλλού κλείνουν καταστήματα όταν πωλήσουν αλκοόλ σε ανήλικους. Εμάς είναι 80 ευρώ εξώδικο πρόστιμο. Αγαπητέ Νικήτα, εγώ το λέω ευθασώς, η απέτηση εμάς είναι οι ποινές να είναι εξοντοτικές. Δηλαδή η πρώτη ποινή, αν είναι μεμονωμένη, να είναι έναν αυστηρότατο πρόστιμο που να σκεφτεί ο άλλος αν θα πουλήσει αλκοόλ. Η δεύτερη ποινή όμως θα πρέπει να είναι εξοντοτική ή εκεί που γίνεται. Ωραία, όταν κάλατε αυτά τα νομοσχέδια, όταν τα έκαναν οι βουλευτές, δεν κάλεσαν εσάς, το τμήμα εξαρτήσεων, την υπηρεσία εξαρτήσεων, δεν κάλεσαν κανέναν άλλο? Κοιτάξτε, ήταν νομοσχέδια τα οποία έγιναν και αφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών. Πότε, πριν πόσα χρόνια? Δεν θυμάμαι πότε έχει γίνει η νομοθεσία αυτή, αλλά σίγουρα η νομοθεσία όπως είναι προβλέπει ακόμα και το να πάρουν την άδεια από υποστατικών. Όμως βλέπουμε ότι δεν λειτουργά ούτε το σύστημα των καταγγελιών. Τίποτα δεν λειτουργά. Εδώ πεθαίνει κόσμος και ακόμη να ξυπνήσουμε. Σίγουρα εμάς μας ανησυχεί. Γι' αυτό λέω ότι παίρνουμε την πρωτοβουλία, θα φωνάξουμε εμείς, θα μπούμε μπροστά εμείς για να μπορέσουμε να λειτουργήσει η νομοθεσία πλέον και να αλλάξει, να γίνει και πιο κατανοητή, αλλά και πιο εύκολη. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να στείλω και ένα μήνυμα σε εμάς τους γονείς. Θα πρέπει και εμείς οι γονείς να ξυπνήσουμε, να σταματήσουμε να αφήνουμε τα παιδιά μας να καταναλώνουν αλκοόλ, να σταματήσουμε να παίρνουμε στο σπίτι μας, τα πάρτι των παιδιών μας αλκοόλ και να ανησυχήσουμε που είναι το παιδί μας στις 2, στις 3, στις 4 το πρωί όταν απουσιάζει από το σπίτι. Μάλιστα.